Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διαγράφουμε εντολή του Αντώνη Σαμαρά, ο πρώην υπουργός Μιχάλης Λιάπης από τη Νέα Δημοκρατία, μετά τη σύλληψή του και τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του με τις κατηγορίες της ψευδούς βεβαίωσης και της πλαστογραφίας. Με αφορμή μάλιστα την περίπτωση του Μιχάλη Λιάπη, ο Πρωθυπουργός έδωσε επίγουσα εντολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου να επεξεργαστεί διάταξη σύμφωνα με την οποία βουλευτές, είτε ενεργοί είτε σε σύνταξη, οι οποίοι θα υποπίπτουν σε συγκεκριμένα δικήματα, θα στερούνται όλων των προνομίων τους. Με εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αποφασίστηκε η διαγραφή του Μιχάλη Λιάπη από τη Νέα Δημοκρατία. Η απόφαση έρχεται σαν συνέχεια της σαφούς οδηγίας του κ. Σαμαρά προς τους βουλευτές του κομματός του να προσέχουν την συμπεριφορά τους σε ζητήματα ηθικής τάξης. Ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι όταν αυτή η συμπεριφορά παρεκκλίνει, τότε θα περικόπτονται και τα προνόμια. Δεν δίστασε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να διαγράψει ένα πρόσωπο που ιστορικά συμμετείχε στη διαδρομή του κόμματος ως ανιψιός του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών έλαβε νωρίτερα σήμερα ολιγοήμερη αναβολή για να δικαστεί στις 30 Δεκεμβρίου προκειμένου να προσκομίσει τα κατάλληλα έγγραφα. Ζούμε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη και πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας ότι κανένας, μα κανένας απολύτως, δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ήταν μια αυτόματη και αυτονόητη αντίδραση του κόμματος σε μια ενέργεια που προσβάλλει τους Έλληνες και αμαυρώνει στο σύνολό τον πολιτικό κόσμο. Ο πρώην Υπουργός και πρώην συναδελφός μας προκάλεσε πολλαπλώς και νομίζω ότι αυτό ήταν το λιγότερο που έπρεπε να συμβεί μέχρι τώρα. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει δικαιοσύνη. Στη Βουλή κατατίθηκε σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών που παρουσίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης. Το νομοσχέδιο πρόκειται να συζητηθεί με τη διαδικασία του καταπήγοντος αύριο στην αρμόδια επιτροπή και το Σάββατο στην Ολομέλεια της Βουλής. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την προστασία από πληστηριασμούς κατά το 2014 για την κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ, για νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ και περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας έως 270.000 ευρώ. Για δίκαια και ισορροπημένη ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς, έκανε λόγο ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην κοινωνία Ωρα Μέγκα, επισημένοντας ότι η εντύπωση που αποκόμισε είναι πως η Τρόικα δεν συμφώνησε ρηκτά, ούτε όμως και διαφώνησε. Σε καθένα από αυτά τα κριτήρια καλύπτεται το 90%. Δηλαδή, στην αντικειμενική αξία, το 90% έχει κάτω από 200.000. Στις καταθέσεις το 92% έχουμε δει από τα στοιχεία των τραπεζών έχει κάτω από 10.000. Οικογενειακό εισόδημα πάλι το 90% έχει κάτω από 35.000. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εφαρμόζονται σωρευτικά. Δηλαδή πρέπει να έχεις και το ένα και το δεύτερο και το τρίτο. Όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, στην συνέχεια η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης στάθηκε στην δυσκολία της διαχείρισης των κοινωνικών συνεπειών της πλήρους απελευθέρωσης των πληστηριασμών. Διευκρίνησε ότι για τα οικογενειακά εισοδήματα κάτω των 15.000 ευρώ οφείλει ο δανειολήπτης να δίνει το 10%, κάτι που όπως είπε είναι το δεύτερο στρώμα προστασίας, η εξοδικαστική προστασία. Ξεκαθαρίσαμε από την πλευρά μας ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα όρια κάτω από τα οποία εμείς δεν μπορούμε να πάμε, διότι κάποιος πρέπει να διαχειριστεί στη συνέχεια και τις κοινωνικές συνέπειες. Και τους ξεκαθαρίσαμε κάτι βασικό που κάνουμε με αυτή τη ρύθμιση, ότι υπάρχει ένα ευρύ πλαίσιο προστασίας μεν, όχι μόνο για τους αδύναμους, αλλά και για τους μεσαίους, για τα μεσαία νοικοκυριά και ίσως και για τα παραπάνω από τα μεσαία, αλλά υπό μία προϋπόθεση, ότι θα πηγαίνει ο καθένας και θα δίνει ένα μικρό κομμάτι του εισοδήματός του. Όπως χαρακτηριστικά κατέληξε ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε καθένα από τα κριτήρια προστασίας καλύπτεται το 90% των δανειοληπτών. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στο ζήτημα αυτό. Διάσταση εκτιμήσεων υπάρχει μεταξύ του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου και του Δήμου Καλαμάτας. Αυτή έχει να κάνει με τα όσα καταγράφονται στο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για πλεονάζον προσωπικό. Η Δημοτική Αρχή απαντά πάντως σε επιστολή της πως το τελευταίο διάστημα έχασε 70 άτομα. Έφτασε στο Δήμο Καλαμάτας έγγραφο του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου, στο οποίο αναφέρεται πως σύμφωνα με την μεθοδολογική προσέγγιση που ακολούθησε το Υπουργείο, ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει 17 άτομα προσωπικό πλεονάζον. Στο έγγραφο που υπογράφει ο κύριος Γρηγοράκος, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι η μελέτη έχει εκπονηθεί στα πλαίσια όσων έχουν αναγγελθεί από το Υπουργείο και έχουν συμφωνηθεί με την ΚΕΔΕ. Δηλαδή, περιλαμβάνει μόνο διαδημοτικές μετακινήσεις, αρχίζοντας από εθελούσιες. Ούτε απολύσεις, ούτε διαθεσιμότητες προβλέπονται. Μάλιστα, προστίθεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του Ιουνίου του 2013. Πιθανώς στο Δήμο να υπάρχουν αλλαγές εκ τότε που θα μας υποδείξετε για να ενσωματωθούν, σημειώνει ο κύριος Γρηγοράκος.
Περαιτέρω αναφέρεται ότι η χρήση γενικευμένων κριτηρίων ενδέχεται σε μερικές περιπτώσεις να εμφανίσει αποτελέσματα μη ορθολογικά, τα οποία σε δεύτερο στάδιο θα προσαρμοστούν κατά περίπτωση. Με εντολή ΝΙΚΑ, το θέμα μελετήθηκε σε βάθος και αμέσως αποστέλλεται η απάντηση στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών με τα αναγκαία στοιχεία. Καθώς, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά από την πλευρά του Δήμου, δεν υπάρχουν υπεράριθμοι υπάλληλοι στο Δήμο Καλαμάτας, αλλά αντιθέτως έχει ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό. Συγκεκριμένα, το πρώτο στοιχείο έχει να κάνει με τον αριθμό των εργαζομένων. Το Υπουργείο δεν περιλαμβάνει μόνο εκείνους του Δήμου Καλαμάτας, αλλά και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που αυτός διαθέτει, δηλαδή της Φιλαρμονικής και του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού, καθώς και τους έκτακτους. Η συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση είναι από τη βάση της εσφαλμένη, τονίζεται από τη Δημοτική Αρχή. Το προσωπικό του Δήμου τον Ιούνιο του 2013 ήταν 462 άτομα, χωρίς τους εργαζόμενους Φιλαρμονική και του Φορέα. Εκ τότε ο αριθμός των εργαζόμενων στο Δήμο έχει απομειωθεί κατά 24 άτομα που υπηρετούσαν ως σχολικοί φύλακες και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, κατά 16 άτομα που υπηρετούσαν ως δημοτικοί αστυνομικοί και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, όπως και κατά 15 άτομα που συνταξιοδοτήθηκαν και ένα που μετατάχθηκε, καθώς και κατά 14 άτομα που αποχώρησαν τον Ιούλιο του 2013, δεδομένου ότι εντάχθηκαν στο πρώτο πρόγραμμα διαθεσιμότητας κινητικότητας. Συνολικά η απομείωση του προσωπικού ανέρχεται σε 70 άτομα. Σημειώνεται παράλληλα ότι το εκτιμόμενο από μέρος του Υπουργείου Εσωτερικών προσωπικό του Δήμου Καλαμάτας, βάσει του μέσου όρου της κατηγορίας, ανέρχεται σε 565 άτομα. Από τα προαναφερθέντα στοιχεία, προκύπτει πως ο Δήμος Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας έχει πολύ μικρότερο αριθμό υπαλλήλων. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα της ενημέρωσής σας και να καλησπέρισουμε που μαζί μας τον διευθυντή της τηλεόρασης BEST, τον Νίκο Μπελογιάννη. Μαζί μας και ο συνάδελφος ο Κώστας Τσερετζούλης. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Κώστα, να ξεκινήσω με σένα, καθότι αυτά που παρακολουθήσαμε τις τελευταίες μέρες ήταν κυριολεκτικά οριακά για την πολιτική απογοήτευση, έτσι όπως εξελίχθηκαν. Είναι μία ακόμα ακραία περίπτωση της μεταπολιτευτικής περίοδου. Ένα παράδειγμα που έδωσε ο Μιχάλης Λιάπης, που γρήγορα στελιτεύτηκε από όλους και από την ίδια την κοινωνία και προκάλεσε και την άμεση αντίδραση και του Πρωθυπουργού. Τη διαγραφή του. Δυστυχώς κάποιοι νόμιζαν ότι βρισκόμαστε στην εποχή εκείνη που μας οδήγησε εδώ πέρα. Τα πράγματα είναι απλά, έφτασαν μέχρι και στην Ιαπωνία οι κινήσεις αυτές. Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού ήταν άμεσα από την πρώτη στιγμή. Ακούστηκε ότι από το Μέγαρο Μαξίμου ήταν εξοργισμένη με την στάση αυτή. Σήμερα ήρθε ουσιαστικά και η επιβεβαίωση από την Νέα Δημοκρατία με απόφαση του κόμματος, διαγράφει από μέλος ο Μιχάλης Λιάπης. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε και εμείς είναι δυστυχώς οι πρακτικές κάποιων ανθρώπων που παλιότερα κατήχαν αξιώματα να νομίζουν ότι αυτοί είναι και δεν υπάρχουν άλλοι, να μην υπάρχουν νόμοι, να μην λειτουργούν με βάση τους νόμους. Είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον η κυβέρνηση δεν το δέχεται. Άμεση ήταν και η εντολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης προκειμένου να προχωρήσει και ένα νομοθετικό διάταγμα με τέτοιο τρόπο προκειμένου να χάνουν και τα δικαιώματά τους ακόμα όλα τα προνόμια νυν και πρώην βουλευτές και υπουργοί σε περίπτωση που σημειωθεί το οτιδήποτε που έχει να κάνει με απαξία του πολιτικού κόσμου. Τι να πούμε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα λόγια. Ο κόσμος το έχει κρίνει και το έχει καταδικάσει και από μόνος του. Νίκο, για τη στιγμή που συζητούσαμε για πληστηριασμούς και που παίζονταν τόσα πολλά, ήρθε η περίπτωση Λιάπη να μπει μέσα στην επικαιρότητα και με αυτόν τον τρόπο και να προκαλέσει μία ακόμα απογοήτευση. Πάντως, ο Αντώνης Σαμαράς δείχνει αποφασισμένος σε οποιοδήποτε επίπεδο να μην επιτρέψει τέτοια κρούσματα. Αυτό θέλω να πω. Εγώ θα διαφωνήσω με τον Κώστα. Δεν είναι θέμα κυβέρνηση που είπε. Είναι θέμα Σαμαρά, Κώστα μου. Είναι θέμα Σαμαρά. Μήπως ξέχασε ότι ο κύριος Λιάπης είχε πάει και με το σκάφος του, με το αεροπλάνο του Γρηγοράκου, να δει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, τι ήταν εκείνο εκεί. Δεν είναι τα μοναδικά τα οποία έχει κάνει ο κύριος Λιάπης. Και μιλάμε και όταν είπε, γιατί είπε και ο κύριος Γιακουμάτος ότι μπορεί να απαλλαχτεί, λέει αυτός λόγω βλακείας. Δεν είναι βλακεία. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα, δεν είναι βλακεία. Είναι σκοπιμότητα. Σκοπιμότητα και μεγάλη σκοπιμότητα. Ο άνθρωπος δεν ξέρω τι προβλήματα έχει, γιατί υπάρχουν και άλλοι σαν τον Λιάπη τώρα. Κακά τα ψέματα. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή τώρα σε μια κρίσιμη περίοδο, τέτοια όπως πολύ σωστά είπε Στέμη, και σε μια κρίσιμη περίοδο η οποία η Ελλάδα σε λίγες μέρες θα είναι πρωτεύουσα της Ευρώπης, ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, τι ήταν αυτό, είχε περάσει όλα τα στάδια. Μήπως ξεχνάμε ότι ήταν πρώην Υπουργός Πολιτισμού, ότι τον αντικατέστησε ο Αντώνης Σαμαράς και θα γινόντουσαν τα εγγένεια του Μουσείου της Ακρόπολης με την παγκόσμια προβολή αυτή που είχε και είχε βγάλει ένα μπάτζετ 6 εκατομμύρια ευρώ και τελικά τα εγγένεια της Ακρόπολης γίνανε επί Σαμαρά, επί Υπουργία Σαμαρά με 2 εκατομμύρια και περισσέψαν και λεφτά. Εδώ μιλάμε, εδώ έχει κάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
Τι να παραπούμε δηλαδή, τι να παραπούνε αυτοί τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι τώρα λένε κόψε τις συντάξεις, κόψε το ένα, κόψε το άλλο, κόψε το λαιμό σας ή πηγαίνετε πληρώσετε τα σήματα που βγάζουνε. Όταν ο ίδιος Υπουργός Μεταφορών, κορφαίο Υπουργείο, ο ίδιος ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού, κάνει αυτά τα πράγματα. Και γελάει κιόλας, και δηλαδή πήγε να κοροϊδέψει και τους δημοσιογράφους. Αυτό είναι κατάντια, όχι μόνο τον έπρεπε να τον διαγράψει. Και όπως είπε και ο Μαρκόπουλος εκεί, είπε ότι θα επιβληθεί η δικαιοσύνη. Τι να επιβληθεί, να ρίξει πρόστιμο τώρα να πάει να πληρώσει το πρόστιμο. Αυτό θα πάει να πληρώσει πρόστιμο. Εντάξει, όπως πληρώνουμε και εμείς. Όπως θα πληρώνει η ηγεσία μας, όπως θα πληρώνει και ο Κώστας. Αυτή είναι η ουσία. Ίδιο πρόστιμο πρέπει να έχει αυτός. Αυτό είναι γιαούρτο μας, εσύ το είχαμε. Και κάτι τέτοιοι. Οι οποίοι ξεφτιλίζουν το πολιτικό σύστημα. Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή βάλατε από παντού, είναι η κορφή της δημοκρατίας μας, το οποίο το απαξιώσαν αυτοί οι ίδιοι. Δεν έχει δίκιο ο κόσμος που βρίζει. Απόλυτο. Δεν έχει δίκιο ο κόσμος αυτός που βρίζει στους δρόμους, στα χωριά, στις πλατείες, παντού. Να σου πω, Νίκο, μόνο. Τι διαχειριστήκανε τις τύχες τους, για πέστε μου. Νάτι. Να σου πω, Νίκο, ένα πράγμα ότι σήμερα στην ΔΟΗ της Καλαμάτας, σε ρεπορτάζ που κάναμε, ήδη έχουν κατατεθεί 2.000 πινακίδες κυκλοφορίας επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν τα τέλη τους. Αυτοί ήταν βλάκες οι άνθρωποι. Οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν τα τέλη τους, κατατέθηκαν τις. Αυτός πήγε και έκανε τις πλαστές, ο μάγκας. Και κάτι άλλοι, και κάποιοι άλλοι μάγκες οι οποίοι τόσα χρόνια στο απειρόβλητο. Βλέπουμε τι γινόταν. Είδαμε τι έγινε με τον άλλο, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, πώς το λένε, το Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 15 εκατομμύρια στο λογαριασμό του. Κάτσε ρε, που πάτε ρε. Γιατί ήταν τόσα χρόνια στο απειρόβλητο, τόσα χρόνια δεν τους πήρασε κανένας. Και γιατί ο Λιάπης ήταν εξάδελφος του Καραμαλή, λέει τώρα. Ποιος του μιλήσει, νόμιζε ότι εγώ, λέει, είμαι εξάδελφος του Καραμαλή. Είμαι εκεί, είμαι πρώην υπουργός, δεν του μιλάει κανένας. Δεν τους μιλούσε κανένας. Και μπράβο στους αστυνομικούς αυτούς, οι οποίοι τους σταμάτησαν, έκαναν τον έλεγχο όπως έπρεπε να κάνουν και δεν μάσησαν, όπως το λέμε στα απλά ελληνικά. Διότι φαντάζομαι τι απειλές θα δέχτηκαν και εκεί από το Λιάπη και κάποιους άλλους που τους έπαιρνε τηλέφωνο και κάποιοι άλλα. Κανένας δεν είναι, δεν πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι, δεν λέω κανένας δεν είναι, δεν πρέπει να είναι, γιατί τώρα γίνονται και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Κανένας δεν πρέπει να είναι υπεράνω του νόμου. Και όταν λέμε κανένας, ούτε και πολιτικός, ούτε και κανένας από αυτούς που έχουν λεφτά. Γιατί έχουν συμβεί και κάτι πράγματα εδώ πέρα στον τόπο μας, στην περιοχή τη δική μας, το οποίο άμα τα μάθει ο κόσμος. Δεν θέλω να επεκταθώ. Κάποιοι οι οποίοι έχουν λεφτά νομίζουν ότι είναι τσιφλίκι τους. Νομίζουν ότι είναι τσιφλίκι τους και η Ελλάδα και ειδικότερα η Μεσσηνία και ειδικότερα η Καλαμάτα. Τουλάχιστον θα πρέπει να μπει ένα φρένο. Μπαίνει ένα φρένο. Κάποιοι οι οποίοι τα πήραν τα λεφτά πήγανε φυλακή και δεν πρέπει να πάνε. Τα πήραν φυλακή και κάποιοι προσπαθούν τώρα. Πήγανε φυλακή, λέει, τα πήραν τα λεφτά. Μα τα δώσουν να ξαναβγουν έξω. Μα έχει ο άλλος καταληστέψει όλο το κράτος. Έχουν καταληστέψει παντού όλα με την απληστία τους. Γεμίσαν τον τόπο βίλες, γεμίσαν τον τόπο εξωτικά στη Μύκονο. Δεν λέω αυτοκίνητα, αεροπλάνα και τέτοια τι γίνεται. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή, άμα τους πιάσουν και τους βρουν για ένα ποσόν. Δηλαδή, ο Λαβρεντιάδης που του έχουν βρει το ποσόν 159 εκατομμύρια ευρώ και το ποσόν το οποίο έχει καταχραστεί είναι τεράστιο. Άμα του κατασχέσουν τα 159 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει να βγει έξω. Κάποιοι τέτοιοι υποστηρίζουν κάτι τέτοια πράγματα. Όπως και κάποιοι άλλοι, όπως είδαμε και το κύριο Τσουκαλά, τα εφάπαξ και αυτά τα πράγματα, χωρίς να θέλω να δώσω καμία μορφή στο ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς λέω, αυτοί οι οποίοι κληρώνουν, όπως η Νέα Δημοκρατία αυτός και πολλοί άλλοι στη Νέα Δημοκρατία, ο Λιάπης, έτσι ο κύριος Τσουκαλάς τώρα, είπε ο κύριος Τσουκαλάς τώρα ότι πήρε ένα εκατομμύριο ευρώ, λέει, από το. Εφάπαξ. Μα τι νούμερα είναι αυτά, ρε παιδιά. Τι νούμερα είναι αυτά, ρε παιδιά. Ο κόσμος μας ακούει, δηλαδή, δηλαδή δεν είναι. Έχει άδικο ο κόσμος. Ποιο να εμπιστευτεί ο κόσμος, έχει άδικο αυτός ο κόσμος. Όλοι εμείς οι οποίοι δεν ξέρουμε που χρωστάμε και περιμένουμε τον εισαγγελέα να μας συλλάβει και την αστυνομία να μας συλλάβει να πάμε μέσα και πηγαίνουν επιχειρηματίες μέσα μέχρι πρώτη τους πήγανε και κάθε μέρα μπαίνουν και επώνυμοι και ανώνυμοι επιχειρηματίες και δυνατοί επιχειρηματίες υπεράνω πάση υποψίας και πληρώνουν και αυτοί έχουν πληρώσει και δεν πάνε φυλακή και το κυριότερο απ' όλα είναι και ευυπόληπτοι. Και ο κύριος Λιάπης έμαθα σήμερα ότι δεν ήθελε να σταματήσει ούτε τις διακοπές του και αυτό σας λέω. Ποια είναι η κατάντια του συστήματος. Δεν είναι να σταματήσει τις διακοπές του. Δηλαδή, έγραψε και το Σαμαρά κανονικά. Τι με ενδιαφέρει, σου λέει, με διαγράψει εμένα ή όχι. Κουάλα Λουμπούρ. Ναι, δηλαδή, το έγραψε και πάει στο Κατάρ για διακοπές. Για κανονικά, λέει, πάει στο Κατάρ για διακοπές.
Το travel plan να είναι καλά. Κώστα, έρχομαι σε σένα γιατί ουσιαστικά συζητούσαμε για το θέμα του κ. Λιάπη, το άγγιξε ο Νίκος και το ζήτημα των προβλημάτων που έχουν να κάνουν και με τους πληστηριασμούς. Είδαμε ότι επιχειρείται να υπάρξει ένα πάγωμα που θα καλύπτει τους 9 στους 10, έτσι όπως αναφέρει το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης, εξετάζοντας αναλυτικά την υπόθεση. Μην ξεχνάμε τα όσα είχε δηλώσει και πριν από λίγες ημέρες και στην τηλεόραση του Μπέστ ο κ. Σκορδάς για το ζήτημα αυτό. Φαίνεται ότι όσον αφορά τους πληστηριασμούς, κάτι καλύτερο έρχεται από αυτά που μέχρι τώρα ακούγαμε. Τέλος του χρόνου, Θέμη, ούτως ή άλλως έλυγε το χρονικό περιθώριο εκείνο που κάλυπτε τους δανειολήπτες με το θέμα των πληστηριασμών, κυρίως της πρώτης κατοικίας. Να πούμε ότι. Νόμο Κατσέλη, έτσι. Ακριβώς. Να πούμε ότι επιχειρήθηκε να υπάρξει ένα συμβιβασμό με την Τρόικα. Κάτι τέτοιο δεν επετεύχθη. Ωστόσο, η κυβέρνηση είχε θέσει από εξ αρχής ότι υπάρχει κόκκινη γραμμή στο κομμάτι της πρώτης κατοικίας και δεν πρόκειται να κάνει βήμα προς τα πίσω. Είχαμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά του Υπουργού Ανάπτυξης του Κωνσταντίνου του Χατζηδάκη. 200.000 ευρώ, τα έχουμε δει και σε ρεπορτάζ, η αντικειμενική αξία, που γνωρίζουμε πλέον ότι οι εμπορικές έχουν πέσει και πολύ κάτω από τις αντικειμενικές. Υπάρχει ένα όριο στις 35.000 ευρώ για το εισόδημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επισημαίνεται με βάση κάποια στοιχεία είναι ότι το 90% των δανειοληπτών που αυτή τη στιγμή έχουν δάνεια και έχουν πρώτη κατοικία δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Είναι μια κίνηση που η κυβέρνηση πάει μονομερός και ψηφίζει. Η Τρόικα δεν έχει διαφωνήσει, αλλά δεν έχει συμφωνήσει με αυτό. Η ισχύ της, όπως όλα δείχνουν, θα είναι μέχρι 31 Δεκάτου του 2014 και έρχεται με τροπολογία σε άρθρο που θα ψηφιστεί αύριο στην Βουλή μαζί με τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Ουσιαστικά με αυτό το πράγμα, ναι, προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για κάποιες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή σε λίγες ημέρες ολοκληρώνονταν και ουσιαστικά με έναν ξεκρέμασε στον αέρα όλοι οι δανειολήπτες, είναι μια σημαντική κίνηση και η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, όπου πάμε και κόντρα αυτό με τα όσα λέει η Τρόικα, κρατάμε τις κόκκινες γραμμές και έστω και μονομερώς νομοθετούμε. Νίκο, σε αυτό θα ήθελα να έρθω, σε αυτό που λέει ο Κώστας στο τέλος, στην κόντρα με την Τρόικα. Εάν μπορεί η κυβέρνηση να κρατήσει την δική της οπισθοφυλακή, να κρατήσει το δικό της ανάγχωμα απέναντι στις πιέσεις των δανειστών. Αν γίνεται αυτό, γιατί η κοινωνική πίεση είναι πάρα πολύ σοβαρή και το είπες και εσύ νωρίτερα. Αυτό που σηματοδοτεί αυτή η κατάσταση τώρα με τους πληστηριασμούς, το λέει αυτό που λέει ο Κώστας, είναι, σηματοδοτεί ότι την αρχή της ρήξης με την Τρόικα. Και σηματοδοτεί όλοι εμείς που ξέρουμε εδώ στη Μεσσηνία και πολλοί σε όλη την Ελλάδα το Σαμαρά, ξέρουμε πως είναι ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς μπορεί να σκύβει το κεφάλι, μπορεί να συμβιβάζει σε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, αλλά το κρατάει από πίσω, το κρατάει πίσω, στην πίσω πλευρά του μυαλού του. Και αυτό σηματοδοτεί την αρχή της ρήξης, θα το θυμηθείτε. Αυτή η ιστορία με τους πληστηριασμούς δεν ξέρω αν ήταν το καλύτερο που έπρεπε να γίνει. Κάποιοι πρέπει να πληρώνανε. Κάποιοι πρέπει να αρχίσουν να πληρώνουν για να δουλεύουν και οι τράπεζες, να πληρώσουν και τα δάνεια. Σιγά σιγά να απεμπλοκάρει όλη αυτή η κατάσταση προκειμένου να λειτουργήσουν και οι τράπεζες, να λειτουργήσουν και τα δάνεια, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί τίποτα. Αλλά δεν μπορεί να πάρει από έναν άνθρωπο που δεν έχει να ζήσει, δεν έχει να, με τέτοια συρρήγνωση του εισοδήματός του να πάρει το σπίτι. Τώρα υπάρχουν κάποιες διατάξεις εκεί, το οποίο διάβασα και εγώ, το οποίο υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στο αφορολόγητο του ποσού, αν έχει άλλους 15.000 ευρώ στην τράπεζα, αν έχει 2-3, αν έχει ένα κατσικόσπιτο στο χωριό του και κάτι τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι κάποιες αυτές παραμέτρους του νόμου θα διορθωθούν και θα διορθώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αυτή όμως η κατάσταση, η οποία, που πολύ σωστά είπε ο Κώστας, ξεκινάει από τους πληστηριασμούς, η αντίδραση. Βλέπουμε, δεν πέρασε τη Τρόικα. Βλέπουμε τώρα τι διαπραγμάτευση έγινε. Δεν πέρασε τη Τρόικα και δεν είναι μόνο αυτό. Έγινε διαπραγμάτευση. Νίκο, έγινε και τα ΕΑΣ που πήγαν και κερδίσανε τη μάχη στην Ευρώπη. Κάτσε να σου πω τώρα, κάτσε να σου πω. Έγινε διαπραγμάτευση για το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ δεν το λέτε. Και το ΦΠΑ, το οποίο ήθελε να επανέλθει στο 23% η Τρόικα, ο Σαμαράς το ξανακατάφερε και το κρατάει ακόμα για ένα χρόνο στο 13%. Είναι προσωπική παρέμβαση του Σαμαρά αυτά τα πράγματα. Και να δείτε. Δεν ξέρω σε ποιο χωρίο διάστημα ότι και από πολλούς και μέσα από το κυβερνητικό επιτελείο, οι οποίοι άλλα του λένε μπροστά, άλλα συζητάνε με την Τρόικα και εν πάση περιπτώσει είναι πιο πολλοί εντολοδόχοι και υπάκουοι και οσιοκάμπτες των τοκογλύφων, θα δείτε πώς θα τους πάρει το κεφάλι. Θα δείτε πώς θα τους πάρει το κεφάλι. Ο Σαμαράς έχει αποδείξει ότι δεν είναι κανενός και δεν χαρίζεται σε κανέναν. Σε κανέναν. Το ξέρουμε πολύ καλά. Και αυτή τη στιγμή, αν και τόσο καιρό περνάει μια κατάσταση, αν σκύβει το κεφάλι σε κάποια πράγματα και βλέπουμε κάποιες αδικίες οι οποίες γίνονται οι αδικίες, τις ξέρει ο ίδιος τις αδικίες και προσπαθεί να τις διορθώσει. Μην ξεχνάτε
ότι εκτιμώ ότι είναι από τα λίγα. Δεν ξέρω αν είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός. Είναι από τα λίγα πολιτικά άτομα. Από τόσο πολύ, με πολύ μεγάλο βαθμό επικοινωνία, με πολύ μεγάλο αξίωμα, συγγνώμη, ο οποίος μιλάει τουλάχιστον καθημερινά, δεν ξέρω καθημερινά ή όχι, τουλάχιστον μιλάει τουλάχιστον με 2.000 άτομα στην Ελλάδα. Με το ίδιο το τηλέφωνο. Μιλάει από το γύφτο, από το τσιγκάνο, από τον καφετζή μέχρι το μεγαλύτερο επιχειρηματία. Μέχρι το μεγαλύτερο πολιτικό. Μιλάει γιατί παίρνει, αφουγκάζει την κοινωνία. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση, να μην πω τώρα, δεν θέλω να λέω περισσότερα πράγματα. Όσοι τον ξέρουν, ξέρουν πώς ενεργεί. Πάντως το κυριότερο απ' όλα, τις αδικίες τις ξέρει και αυτές που γίνονται. Τις ξέρει, τις καταλαβαίνει και πιστέψε με, σε όλους αυτούς που τον ξέρουν, πονάει περισσότερο. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Πάντως γι' αυτό και βλέπετε. Η κόντρα η οποία άνοιξε τώρα για να το τελειώσω με την Τρόικα, σε τέτοιο επίπεδο. Θα δείτε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Να το δούμε, γιατί το 2014 πρέπει να είναι η χρονιά του success story της κοινωνίας και όχι της οικονομίας και των δικών. Βέβαια, τώρα εντάξει. Είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί να μας λέει ο Στουρνάρας τώρα την ώρα τα νούμερα και τα νουμεράκια και τα πραγματάκια και ο κόσμος να πεθαίνει στην πείνα. Ποια νούμερα. Ας βγει στην κοινωνία ξανά τα νούμερα. Λοιπόν. Κάποιοι δεν ξέρουν πόσο κάνει το κουλούρι στο Σύνταγμα. Δεν ξέρουν πόσο κάνει το κουλούρι, δεν ξέρουν. Αν θα ρωτήσω τον κουλουρά όμως, πώς ψωνίζει ο κόσμος τους κουλουράδες εκεί στο Σύνταγμα, πώς ψωνίζει ο κόσμος, με τι βγάζει για να πληρώσει τα 50 λεπτά που κάνει το κουλούρι, θα καταλάβει τι γίνεται. Δεν βγάζει κανένας 500 άρκο να πληρώσει, εκεί περνάει 1,5 εκατομμύριο κόσμος κάθε μέρα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δείκτες της κοινωνίας και ξέρουν, είναι γνώση της κοινωνίας και αυτοί κάνουν τα αγκάλωπτα καθημερινά. Να κάνει ο Στουρνάρας τώρα με την Ευρώπη έξω και με την Goldman Sachs και τα. Πώς τα λένε εκείνα και τα. Τα swaps και τα. Ερχόμαστε. Πάντως και από εκεί υπήρξε παρέμβαση Ευρωκοινοβούλιο, τους βάλανε χέρι και θέλουν, λένε για τους Τροϊκανούς και το Eurogroup, να δίνουν και λίγο λογαριασμό. Γιατί βλέπουμε ότι η λιτότητα έχει στεγνώσει τα πάντα στον κόσμο. Απλά κανείς, αυτό έχουν σαν κατακτητές. Mm-hmm. Μα είναι δυνατόν τώρα. Αυτό έχουν σαν κατακτητές, τους βλέπετε τι γίνεται. Πάμε λίγο. Και τον αέρα τον έχουν πάρει απ' έξω τώρα. Αυτά πρέπει να τους ακόψουν. Αλλά πιστεύω ότι έχει αρχίσει. Για να πω ότι είμαι σίγουρος, πιστεύω ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Για να φύγουν με τις κλωτσές. Πάμε λίγο στο ζήτημα τώρα που έχει να κάνει με τα δικά μας και μια ανακοίνωση που έρχεται από την πλευρά του Δήμου Μεσίνης, Κώστα. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι υπάρχει απόλυτη στήριξη στο πρόσωπο του νυν δημάρχου, του Στάθη Αναστασόπουλου, από το σύνολο της δημοτικής ομάδας. Σήμερα, Θέμη, η Δημοτική Ένωση Μεσίνης, όπως είναι και το όνομα του συνδυασμού, του σημερινού δημάρχου της Μεσίνης, του Στάθη Αναστασόπουλου, εξέδωσε ανακοίνωση. Ανακοίνωση με την οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνει την στήριξη στο πρόσωπο του δημάρχου, του αρχηγού, του επικεφαλής της παράταξης. Αναφέρει τη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει σε αυτή την τριετή θητεία μέχρι σήμερα με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, με όλους τους κατοίκους, στο νοικοκύρεμα που έχει υπάρξει στον Δήμο, στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση του προγράμματος που είχε θέσει η Δημοτική Παράταξη όταν διεκδικούσε για πρώτη φορά τον Δήμο Μεσίνης και ουσιαστικά οι 19 σύμβουλοι που υπογράφουν σήμερα την συγκεκριμένη ανακοίνωση επιβεβαιώνουν την στήριξη, την απόλυτη στήριξη στο πρόσωπο του Στάθη Αναστασόπουλου και επίσης δηλώνουν ότι θα διεκδικήσουν εκ νέων μαζί του τον Δήμο Μεσίνης προκειμένου να ολοκληρώσουν αυτό το έργο που ήδη έχουν ξεκινήσει και το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό αναφέρουν μεταξύ άλλων. Είπαμε, έχουν κάνει ουσιαστικά μια μίνι ανασκόπηση του τι έχει γίνει και επιβεβαιώνουν στο πρόσωπο του Στάθη Αναστασόπουλου ότι με βάση τον οδηγό, τον Δήμαρχο Μεσίνης, θα πορευτούν και για την επόμενη πενταετία πλέον, γιατί δεν είναι τετραετία. Σωστό, αλέξει. Και μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για το Δήμο Μεσίνης, μιλάμε για ένα Δήμο με 114 χωριά. Έτσι, και αυτό λέει πάρα πολλά. Και να σου πω επίσης, γιατί έχει την αξία του, πέρα και έξω από κομματικά όρια, έτσι, γιατί είναι και ένα πολυσυλλεκτικό σχήμα, το οποίο ξεφεύγει από τα στενά κομματικά όρια που κάποτε, θυμόμαστε, υπήρχαν στους Δήμους. Αυτοδιοίκηση είναι ουσιαστικά. Και Νίκο, είναι αυτό που λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Στάθης Αναστασόπουλος με βάση την δική του πορεία που έχει διαγράψει στο Δήμο και στην αυτοδιοίκηση συνεχίζει έχοντας την πλήρη εμπιστοσύνη από την πλευρά του συνδυασμού του. Όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας, ο Δήμος Μεσίνης αποτελείται για όλους. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά με τόσα χωριά που είπε, η καρδιά της Μεσσηνίας είναι. 114 χωριά. 114 χωριά. Ο μεγαλύτερος Δήμος. Πολύ δύσκολος Δήμος.
πολύ δύσκολη σε ένα Δήμο ο οποίος αντιμετωπίζει τα προβλήματα, τα χειρότερα προβλήματα, τα αγροτικά πιο πολύ, εκεί τα οποία ξέρουμε πού έχουν πάει τα αγροτικά προϊόντα. Εκεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά κάνουν κατάθεση ψυχής και όλοι οι συμβουλοί και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, να πω εγώ τώρα, δεν είναι να απαξιώνουμε κανέναν. Και όλοι αυτοί, αυτό που είπες τώρα με τον Στάθο Αναστασόπουλο, όλοι αυτοί έχουν συμβάλει ώστε ο Δήμος και ο Στάθος Αναστασόπουλος οπωσδήποτε να γίνει πολύ πιο αρεσός από ό,τι στην αρχή που πήγαν κάποιοι να τον λασπολογήσουν, και το κυριότερο απ' όλα δείχνουν ότι σύσσωμοι ξεκινούν τον αγώνα, τον προεκλογικό, τον εκλογικό αγώνα, ο οποίος είναι σε 4 μήνες, όλοι μαζί, και μπράβο τους αυτή τη στιγμή που ξεκαθαρίζουν όλοι μαζί το τοπίο από τώρα. Και από τώρα πρέπει να το ξεκαθαρίσει όλοι οι Δήμοι. Όχι να κρύβει τώρα στον δαχτυλότη και να περιμένει ώρες τελευταία στιγμή να δει τι γίνεται. Από ότι, δηλαδή, το νόημα είναι ότι ο Δήμος Μεσίνης ξεκινάει πρώτος στις εκλογές. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για το Δήμο Μεσίνης τώρα. Mm-hmm. Η στήριξη του Στάθη Αναστασόπουλο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και όλοι αυτοί οι οποίοι συμπορεύτηκαν μαζί του, νομίζω και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι μείνανε και απ' έξω ότι είναι μέσα εκεί, δείχνουν ότι είναι, συμπορεύονται με ομόνια, ότι αναγνωρίζει ο ένας και τις ικανότητες του αλλού και του Δημάρχου και ο ένας του άλλου, και από εκεί και πέρα συμπορεύονται όλοι μαζί στον αγώνα για να διεκδικήσουν το Δήμο Μεσίνης. Μακάρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο έτσι και στους άλλους Δήμους. Πάντως, εγώ να πω από τη θέση τη δική μου ότι τους αξίζω συγχαρητήρια σε όλους που ξεκαθαρίζουν την κατάσταση από τώρα. Δεν αφήνουν να σέρνονται σενάρια, ξεσενάρια. Εγώ είμαι εκεί, θα πάω εδώ, θα πάω εκεί. Όπως γίνεται και σε άλλους Δήμους. Γιατί και εκεί πήγε να παιχτεί ένα θέμα. Τέλος πάντων, μην το ξεκινήσουμε αυτό το θέμα τώρα. Αλλά ξεκινάνε από τώρα και εν ώψη των εορτών που έρχονται των Άγιων ημερών, να δουν και τους ετεροδημότες που θα κατεβούν για να γίνει αυτό το θέμα, το οποίο πρέπει να γίνει, το σοβαρό το θέμα των εκλογών. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η εκλογή, η επόμενη της Δημοτικής Αρχής, θα είναι για 5 χρόνια. Και να δώσω και μια πληροφορία τώρα άλλη. Ότι ο Δήμος Μεσίνης, σύμφωνα με τις πληροφορίες δικές μου, θα πρωτοστατήσει με κάποια πράγματα που σχεδιάζονται να γίνουν, θα πρωτοστατήσει τόσο στην ανάπτυξη στη Μεσσηνία, η οποία θα αποτελέσει σε λίγο καιρό, θα δείτε τα αποτελέσματα, τον κορφαίο Δήμο, όχι όσο και στην ανάπτυξη και της περιφέρειας, αλλά και με αυτά που θα γίνουν όλη της Ελλάδος. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, εκεί όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, όλος ο συνδυασμός, ο δημοτικός, ο δήμαρχος, ο οποίος θα βγει, θα έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος ευθύνης απέναντι και στον τόπο και στο Δήμο του και γενικότερα στη Μεσσηνία, αλλά και γενικότερα και στην περιφέρεια και σε όλη την Ελλάδα. Θα το δείτε σε λίγο καιρό τι ετοιμάζονται και τι να γίνουν. Ωραία. Πάμε λίγο να αλλάξουμε κλίμα και πρωτού έρθουμε, γιατί έχουμε στη συνέχεια να πούμε και λίγο πιο τεχνοκρατικά ζητήματα μαζί με τον οικονομολόγο, τον λογιστή, τον Δημήτρη Μπούχαλη, γιατί αύριο έχουμε την κατάφυση του ενιαίου φόρου ακινήτων. Πάλι δεν μας ο Μπούχαλης να μας βάλει φόρους. Δεν βάζει φόρους, αναλύει. Λοιπόν. Βλέπει ο κόσμος τον Μπούχαλη και τρέμει τώρα. Παρόλο που είναι αγαπητός πολύ, με όλο κακά νέα, λέει, ας πει και κανένα καλό. Λοιπόν, δεν πληρώνει κανένας. Πάμε να πούμε δύο λόγια για το αυριανό φύλλο της εφημερίδας Σημερινή, η οποία έχει ουσιαστικά στους αναγνώστες της και μια έτσι εορταστική έκπληξη. Κυκλοφορεί με το ειδικό ένθετο City με 16 σελίδες για τις γιορτές των Δήμων Καλαμάτας με πάρα πολλά θέματα. Να πούμε ότι για το ένθετο City καταρχήν έχει μια εκπληκτική και ίσως από τις λίγες έντυπες εμφανίσεις της, την Ανίτα Πάνια, την δικιά μας Ανίτα Πάνια. Θα μας πει ο Κώστας πολλά περισσότερα για τα θέματα σημερινής, που έχει και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ναι, το τέκνο, το παιδί, το πρώτο από τα παιδιά που έχει η Σημερινή έρχεται, έχει να κάνει με το City, με την πόλη της Καλαμάτας, με το εορταστικό κλίμα, όπως αυτό διαμορφώνεται δωρεάν φυσικά, μαζί με την Σημερινή. Η Σημερινή, η οποία για μία ακόμα εβδομάδα έχει αρκετά θέματα να αναδείξει. Βασικό και κυρίαρχο θέμα, το οποίο ουσιαστικά είναι και το πρώτο θέμα της εφημερίδας, είναι το τι γίνεται με τον σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο. Χαρακτηριστικός άλλωστε ο τίτλος, έτσι θα σφυρίξει ξανά το τρένο. Θα έχουμε εδώ επισκέψεις στην περιφέρειά μας του Υπουργού Υποδομών αλλά και του Προέδρου του ΟΣΕ το επόμενο διάστημα. Οπότε και θα τρέξει το όλο θέμα που έχει να κάνει με την υποδομή και το τρένο. Να σου πω ακόμα, Θέμη, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ που έρχεται από τα αγροτικά ζητήματα. Πρώτα και κύρια, θα πούμε αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Έχει να κάνει αυτό ότι επιβεβαιώνεται απόλυτα το προηγούμενο μας φίλο. Ακριβώς. Αυτά που είχαμε προβλέψει, για αυτά που είχαμε εκτιμήσει, για τα χρήματα που θα χαθούν από την οικονομία. Πριν στεγνώσει το μελάνι της προηγούμενης έκδοσης, η Πασεγίας έρχεται και επιβεβαιώνει τα όσα σημειώναμε και θα έλεγε κανείς ταυτίζονται απόλυτα και οι αριθμοί
που είχαμε τοποθετήσει τότε, χωρίς να είμαστε και οι απόλυτος ειδικοί, για την κατρακύλωση της ελαιοπαραγωγής που συμπαρασύρει και ολόκληρη την οικονομία. Αλλά το κυρίαρχο, έχω την αίσθηση, σε αυτό το φύλλο είναι η τοποθέτηση του διοικητή του ΕΛΓΑ, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι ο ασφαλιστικός οργανισμός ψάχνει και υπάρχουν εκείνα τα παράθυρα, ο κύριος Έξαρχος, προκειμένου να προχωρήσει η αποζημίωση για την ακαρπία. Είναι κάτι το οποίο καίει τους παραγωγούς στην περιοχή μας και έχω την αίσθηση είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης, round νούμερο 2, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουμε, πετάει το γάντιο Τατούλης στο Σικόνιο Αγγελάκας. Στην κόντρα που έχει ξεσπάσει. Και να σημειώσουμε ότι σε λίγα λεπτά ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Μανώλης Αγγελάκας, θα είναι εδώ στην τηλεόραση του Best και στην εκπομπή Διάλογοι για πάρα πολλά ζητήματα. Να σου πω επίσης συνέντευξη του Γιάννη του Πανούση, εγκληματολόγου, καθηγητή αλλά και βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, μιλάει για μία σειρά πραγμάτων, ανάλυση, πίνακες και παραδείγματα για το τι έρχεται στον ενιαίο φόρο ακινήτων, θα τα πείτε και αργότερα. Χωροταξικό για την Πελοπόννησο που φαίνεται ότι δυναμώνει με κρουαζιέρες και πολλά ακόμα. Θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία, θέσεις εργασίας, ηλεκτρικό ρεύμα που επανασυνδέεται και έχουμε στοιχεία από όλη την Πελοπόννησο και μία σειρά ακόμα ζητημάτων στην σημερινή που κυκλοφορεί αύριο. Φυσικά είπαμε το ένθετο, City, συνέντευξη τη Σανίτα Πάνια, αλλά και ό,τι μπορείτε να βρείτε στην πόλη της Καλαμάτας. Θα πούμε πολλά περισσότερα για τα αυριανά θέματα, κυρίαρχα, για το ζήτημα του τρένου, που είναι σίγουρα κάτι το μοναδικό εφόσον εξελιχθούν και υπάρχει αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον και το δούμε έμπρακτα να γίνεται πράξη μέσα στον Ιανουάριο. Νίκο, να έρθω λίγο με σένα με το City. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι καινούριο και ιδιαίτερα στα περιφερειακά δεδομένα τώρα. Δεν μιλάμε για τοπικά, μιλάμε για τα περιφερειακά δεδομένα. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο όλων, ο οποίος έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια του Best Media Group και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και σε άλλα πράγματα, σε άλλα θέματα και με αυτό το περιοδικό το οποίο συναγωνίζεται, θα το δείτε, μέσα είναι πιο μικρό το μέγεθος, είναι, δηλαδή η όλη εφημερίδα τώρα είναι 64 σελίδες αύριο μόνο με ένα ευρώ. Έχει πάρα πολλά θέματα, έχει τη δικιά μας Ανίτα Πάνια η οποία λέει ότι συνεχίζει να είναι παιδί και συνεχίζει να ροκάρει, θα δείτε τις απαντήσεις σε πολλά πράγματα. Όλο το κόνσεπτ αυτό είναι ένα καινούριο, ένα μοντέρνο, μια μοντέρνα κατάσταση μέσα στην εφημερίδα, η οποία θέλω να ευχαριστήσω και εγώ μέσα από την καρδιά μου όλο τον κόσμο, όλους τους συνδρομητές, όλους εσάς που την παίρνετε από τα περίπτερα. Η τιμή της νομίζω ότι είναι ένα ευρώ, νομίζω δεν μπορεί να πάει πιο χαμηλά. Έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια και αυτό το καταφέρουμε χάρη και στη δικιά σας συμβολή που την αγοράζετε, αλλά και το κυριότερο απ' όλα χάρη σε αυτούς οι οποίοι διαφημίζονται σε όλη την περιφέρεια, σε όλη την περιφέρεια και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε να προσφέρουμε καινούργια συνέχεια προϊόντα τα οποία δεν μας κάνουν να μην έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τα αθηναϊκά έντυπα και γενικότερα από όλα τα έντυπα όλης της Ελλάδος. Νομίζω ότι εκεί αναβαθμίζονται και όλα τα άλλα τα έντυπα. Δεν θέλουμε εμείς να μειώσουμε τη δύναμη του, την ποιότητα κανένας. Αλλά από εκεί πέρα, εμείς με αυτό το στυλ, όπως θα το δείτε αύριο, εσείς θα πάρετε και την εφημερίδα, που θα δείτε κάτι τελείως διαφορετικό μέσα στην εφημερίδα, το οποίο βγαίνει και για τα Χριστούγεννα, θα βγει και για την Πρωτοχρονιά και κάποιες άλλες ενότητες τέτοιες, οι οποίες θα βγουν και σε διαστήματα άλλες εποχές του χρόνου. Το κάνουμε γιατί οπωσδήποτε όλοι πρέπει να εξελισσόμαστε και δεν πρέπει να μυρολατρεί και δεν πρέπει να μένει κανένας ποτέ στάσιμος. Αυτό πιστεύουμε εμείς δηλαδή. Λοιπόν, με το καλό και το City. Έχουν πολλά City συνέχεια. Το City να πούμε. Το City είναι μια εφημερίδα, ένθετη μέσα στην εφημερίδα 16 σελίδες όπως είπαμε, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Καλαμάτα. Δηλαδή κάποιος. Αυτό, ξέρετε ότι η εφημερίδα κυκλοφορεί σε όλη την Πελοπόννησο, σε όλη την περιφέρεια Πελοπόννησου. Κάποιος ο οποίος θα την πάρει θέλει να έρθει στην Καλαμάτα, τις προτάσεις που έχει και τι είναι η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα που φέτος και από πέρυσι και ιδιαίτερα με τις εκδηλώσεις οι οποίες κάνει, τη ζηλεύει, θα σας πω εγώ, τη ζηλεύει όλη η Ελλάδα. Και δεν πρέπει να υποτιμούμε κανένα γι' αυτό και τα καλά πράγματα πρέπει να τα λέμε. Όπως πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όλα με το όνομά τους, έτσι και τα καλά πράγματα δεν πρέπει να έχουμε τη γενναιότητα ψυχής. Μιλάω για τους πολιτικούς να παραδέχονται και την αρρωτερότητα και κάποια πράγματα τα οποία κάνει ο πολιτικός τους αντίπαλος. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Να σας καλώ. Πάμε εμείς τώρα στην αγορά. Εντατικός ελέγχος από μεικτά κλιμάκια πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες. Οι οδηγίες που έχουν δοθεί, ιδιαίτερα αυστηρές, με στόχο την προστασία των καταναλωτών. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην αγορά από μεικτά κλιμάκια ελέγχου, τα οποία έχουν συσταθεί από την Περιφερειακή Ένωτα Μεσσηνίας.
Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε με δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Παναγιώτης Αλευράς, καθώς είχε προηγηθεί σύσκεψη όλων των συναρμόδιων και εμπλεκόμενων φορέων στην κατέβηση του να σαρωθεί η αγορά και να μην αντιμετωπιστούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου. Κύριο Βάρος είχε τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου της αγοράς. Όπως ξέρετε τώρα, γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση στην αγορά και παρότι εμείς όλο τον χρόνο κάνουμε ελέγχους με τα μεικτά κλιμάκια, αποφασίστηκε να αντικοποιηθούν οι έλεγχοι, δεδομένου ότι πάντα σε όλη τη χώρα σε εορτές των Χριστουγέννων υπάρχουν και διάφορες παραβατικότητες. Εμείς επειδή έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και κάνουμε ελέγχους συστηματικούς, ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουν, αλλά επειδή θέλουμε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, να προστατεύσουμε επίσης και τους καταναλωτές από εκμετάλλευση ή παραποίηση αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα προϊόντα γενικότερα, και κυρίως για να υπάρξουν και να λειτουργεί με σωστές κανόνες η αγορά, έχουν βγάλει διπλά κλιμάκια ελέγχου, έτσι ώστε να αντικοποιούν οι έλεγχοι και να αποτραπούν ενδεχόμενες απόπειρες στέρεωσης λειτουργίας της αγοράς. Κυρίως θα γίνεται έλεγχος και αγορανομικός έλεγχος, αλλά και έλεγχος υγειονομικός, γιατί θα είναι κλιμάκια και από τη διεύθυνση εμπορίου και από τη διεύθυνση της αγροτικής οικονομίας και από τη διεύθυνση υγιεινής, που θα ελέγχουν και τις τιμές, εάν οι τιμές που αναγράφονται στην ετικέτα είναι και στην πραγματικότητα, η ποιοτική κατάταξη του προϊόντος, αν είναι σφαγισμένα τα κρέατα, αν τα κρέατα έχουν γίνει σε νόμιμα σφαγεία, όλα αυτά θα γίνονται έλεγχοι μεθοδικοί, ήδη έχουν ξεκινήσει από καιρό, θα αντικοποιούνται τώρα και ο σωστός επαγγελματίας δεν έχει αποφευθεί τίποτε και ο σκοπός μας είναι και να προστατεύσουμε και τον σωστόν έμπορα αλλά και τον καταναλωτή και βέβαια να προστατεύσουμε και τα προϊόντα μας από ενδεχόμενες απομιμήσεις. Θέλω να τονίσω για μια φορά ότι η προσπάθεια που γίνεται από τα μικρά κλιμάκια είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά και πιστεύω ότι έχουμε πετύχει σε αυτόν τον σκοπό για τα κρούσματα που συναντάμε όσο πάνε και ελαχιστοποιούνται. Αυτό είναι προς όφελος και των καταναλωτών και των εμπόρων των σωστών και βεβαίως είναι και προς όφελος και της τοπικής μας οικονομίας. Πάμε τώρα στον χώρο της οικονομίας και σε αυτό που σας είπαμε νωρίτερα. Έχουμε μαζί μας τον οικονομολόγο και φοροτεχνικό, τον κύριο Δημήτρη Μπούχαλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Μπούχαλη, ουσιαστικά είναι αρκετά αυτά που έρχονται μέσα στις επόμενες ώρες και με έναν πολύ συζητημένο ουσιαστικά νέο φόρο ακινήτων, ο οποίος κατατίθεται στην Βουλή. Μέχρι να δούμε αν θα ψηφιστεί και πώς. Είχε συζητηθεί, είχαν υπάρξει βελτιώσεις. Τελικά, σε τι σημείο βρισκόμαστε σήμερα και αν όντως μιλάμε για ένα σημείο που υπάρχουν αυτές οι βελτιώσεις και είναι αισθητές. Να θυμίσουμε ότι δόθηκε στη διαβούλευση τον Οκτώβριο ο νόμος για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, ο οποίος στην πορεία άλλαξε και ονομασία, έγινε ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων. Και προσθέθηκε, να μην ξεχνάμε, ότι προσθέθηκε πλέον και ο ΦΑΠ, ο οποίος θα ισχύσει κατά ένα μέρος τροποποιημένος ίσως από το 2012, αλλά θα ισχύσει τελικά και ο ΦΑΠ σε συνδυασμό και με τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, όπως προείπαμε. Πέρασε από τις πληγάδες και της Τρόικας αλλά και της συγκυβέρνησης. Υπήρχαν διαφωνίες από βουλευτές και των δύο κομμάτων. Τελικά έρχεται τροποποιημένος. Ήρθε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη. Και είναι τώρα προς ψήφιση στην τελική του μορφή πλέον, ώστε να ισχύσει από το 2014. Τι μας φέρνει αυτός ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων? Έχει πολύ συζητηθεί, έχουν υπάρξει μεταβολές, έτσι όπως τα έχουμε πει πολλές φορές στον κόσμο. Τι είναι αυτό το βασικό που μας φέρνει? Ναι. Να πω ότι αύριο έχουμε ένα πολύ αναλυτικό θέμα στη σημερινή Πελοπόννησο, που αναλύουμε και τις διαφορές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο νόμου που είχε δοθεί προς διαβούλευση και με το τελικό σχέδιο νόμου που είναι από αυτό που έχει κατηθεί στη Βουλή προς ψήφιση. Ουσιαστικά οι αλλαγές που έχουμε, οι πιο σημαντικές αλλαγές, είναι ότι ειδικά για τα αγροτεμάχια υπάρχει πάρα πολύ μείωση σε σχέση με το αρχικό. Δηλαδή μιλάμε για ελάχιστες αξίες που θα κληθούν να πληρώσουν οι έχοντες αγροτεμάχια, δηλαδή και εκτός σχεδίου δόμησης μιλάμε πάντα. Και ένα σημαντικό πάλι είναι ότι δεν υπολογίζεται πλέον και η απόσταση από τη θάλασσα
Και τι γίνεται τώρα αυτό. Όλα αυτά όμως που γλιτώνουν αυτοί οι οποίοι είχαν απειρώσουν από τα αγροτεμάχια, ουσιαστικά πάνε στις πλάτες αυτών που έχουν μεσαία και μεγάλη ιδιοκτησία. Σε ακίνητα μιλάμε πάντα, οικίες και καταστήματα κτλ. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι και με παρέμβαση του Πρωθυπουργού είχαν απαλλαγεί τελείως τα γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια, οι στάνες και οι ιωρικές αποθήκες, όλα αυτά έχουν πλήρη απαλλαγή. Εάν προχωρούσε και αυτό, θα υπήρχε πρόβλημα. Γιατί υπήρχε πρόβλημα σοβαρό, ιδιαίτερα για περιοχές αγροτικές και παραγωγικές όπως είναι η Μεσσηνία, η Πελοπόννησος. Τα έχετε αναλύσει και τα έχετε προσεγγίσει, γιατί το ύψος του ενίου φορά κινήτων θα εκτοξευόταν σε τέτοιες περιπτώσεις. Σαφώς θα εκτοξευόταν και ειδικά μα ίσχυαν και οι αρχικές τιμές που ήταν για τα αγροτεμάχια. Για κάποιους θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικοί, και ειδικά για τους αγρότες και τους μεγαγρότες που είχαν μεγάλες ιδιοκτησίες. Δεν υπάρχουν βέβαια μεγάλοι κλήροι στην περιοχή μας, αλλά δεν πάβουν για κάποιους να ήταν ένα παραπάνω χαράτσι. Να πούμε βέβαια ότι τελικά απαλλάχθηκαν κατά μεγάλο μέρος οι αγρότες μας από τον ενιαίο φόρο ακινήτων και υπήρχαν κάποιες βελτιώσεις στο νόμο, στον αρχικό νόμο. Όπως είπαμε, θα κληθούν να πληρώσουν παραπάνω οι μεσαίες, αλλά πιο πολλά οι μεγάλες ιδιοκτησίες, δηλαδή αυτές που έχουν και μεγάλη περιουσία και έχουν περιοχές. Σε ακριβές περιοχές που υπάρχουν υψηλές αντικειμενικές τιμές ζώνης. Μάλιστα. Κάποια παραδείγματα παρουσιάζονται αύριο αναλυτικά και στην εφημερίδα Σημερινή, αλλά ουσιαστικά αποτυπώνεται και έτσι και αυτή η αξία. Θέλω όμως λίγο να δώσουμε μια διάσταση για ένα θέμα που ουσιαστικά προσεγγίσατε με πάρα πολύ τεχνικό αλλά και ουσιαστικό τρόπο στο προηγούμενο φίλο της εφημερίδας Σημερινή. Ένα θέμα που καίει και το ξέρετε και εσείς πολύ καλά και το έχετε διαχειριστεί και ως αρμόδιος αντιδήμαρχος. Είναι το ζήτημα των αντικειμενικών αξιών. Μια αδικία που υπάρχει πόσο καιρό, κύριε Μπούχαλη? Υπάρχει από το 2010, όταν εφαρμόστηκαν οι νέες αντικειμενικές αξίες. Πρέπει να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, συνεργασία μαζί σας, κάναμε αυτό το άρθρο και δώσαμε την πραγματική διάσταση του προβλήματος, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι έγινε τότε? Τότε, επί υφυπουργίας του υπουργού μας, του Καλαμαδιανού, του κυρίου Κουσελά, ψηφίστηκαν και ίσχυσαν αντικειμενικές αξίες σε περιοχές που μέχρι τότε δεν ίσχυαν. Μέχρι τότε ίσχυαν, να πούμε για τη Μεσσηνία, ίσχυαν περιοχές για τα κέντρα των πόλεων, μάλλον για τις μεγάλες πόλεις του νομού μας, για περιοχές που ήταν τουριστικές που υπήρχε ενδιαφέρον και ήταν υψηλές, με τα τότε δεδομένα. No. Εφαρμόστηκαν λοιπόν οι νέες αντικειμενικές αξίες. Τι έγινε αυτό? Πανελλαδικώς εφαρμόστηκε, 600 ευρώ ήταν το κατώτερο για όλη την Ελλάδα. Οι παλιές αντικειμενικές αξίες όμως, και εδώ είναι το τραγελαφικό της υποθέσεως, δεν πειράχτηκαν. Με αποτέλεσμα αυτό που κι εσείς πολύ εύστοχα είπατε, ότι η Βούτενα να έχει παραπάνω αξία από περιοχές της Βέργας. Και καταλαβαίνετε τώρα και μετά παραλύθηκε αυτή η τριετία, επάνω να μην ξεχνάμε ότι επάνω σε αυτή την αντικειμενική αξία εφαρμόστηκαν τα χαράτσια, δεν υπήρχαν τότε βέβαια. Σωστό. Αλλά επάνω εκεί στηρίχθηκαν και εφαρμόστηκαν και τα χαράτσια. Επάνω σε αυτή την αντικειμενική αξία εφαρμόζεται και ο ενιαίος φόρος ακινήτων. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να συμπαρασύρουν και τι να έχουμε, γι' αυτό και πολύ εύστοχα, όπως είπατε, το δώσαμε παραδείγματα, ότι ουσιαστικά ό,τι πληρώνει ένας που έχει ένα ακίνητο στη Βέργα, πληρώνει ένας που έχει μια αποθήκη, μάλλον ένα σπίτι που το έχει τον πατέρα του και το έχει 30-40 χρόνια, σε ένα χωριό, σε ένα ορεινό χωριό, στη Βούτενα, όπως είπατε, ή στη Βρωμόβρηση, ή ακόμα και στην Αλαγωνία, να πληρώνουν σχεδόν τα ίδια. Πρέπει αυτό το πράγμα να πάει προς τα πάνω, εμείς θα βοηθήσουμε. Και ο Δήμαρχος έχει θέσει το θέμα. Αλλά να το πούμε και ο Σταύρος Αναστασόπουλος στη Μεσσήνη και με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το έχει προωθήσει το θέμα, αλλά πρέπει και εμείς να πιέσουμε και όλοι μας, ώστε να καταλάβει πλέον και η κεντρική εξουσία, να καταλάβει και το Υπουργείο Οικονομικών, το τώρα Υπουργείο Οικονομικών, δεν ήταν αυτοί που εφαρμόσαν τότε τις νέες αντικειμενικές αξίες, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στη Μεσσηνία, σε όλη την Ελλάδα πιστεύω, αλλά στη Μεσσηνία είναι εντονότερο το πρόβλημα. Να ρωτήσω και την άποψή σας τώρα για τα οικονομικά αυτά που τρέχουν. Γιατί κλείνει η χρονιά και κλείνει με πάρα πολλές δυσκολίες. Θα τα καταφέρει ο κόσμος? Τώρα σας ρωτάω εσάς, γιατί καθημερινά φαντάζομαι ότι όλος ο κόσμος θα σας έχει τρελάνει. Έρχεται εκεί, σας λέει τι να κάνω και πώς να πληρώσω. Από τέλη μέχρι και οτιδήποτε. Εντάξει, πραγματικά εμείς και σαν και όλοι οι συνάδελφοί μου, λογιστές φοροτεχνικοί, πιστεύουμε πλέον ότι έχουμε γίνει ένα άμυστο κέπ της εφορίας. Εντάξει, θα το δεχτούμε, άμα είναι να βοηθήσουμε. Αν να βοηθήσουμε, θα το κάνουμε. Πραγματικά, δηλαδή τώρα οτιδήποτε χρειαστεί ο πολίτης. Προστρέχει σε εμάς από μια εκτύπωση τελών κυκλοφορίας μέχρι μια ρύθμιση στον ΟΓΑ και είναι και εύκολη βέβαια ο λογιστής. Τέλος πάντων, εμείς το κάνουμε αυτό και το κάνουμε με χαρά να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας. Πιστεύω μάλλον το 2014 θα πάρει μια κομβική χρονιά. Πραγματικά θα κρυθούν πάρα πολλά και ειδικά το πρώτο εξάμηνο. Εγώ από τη φύση μου και το έχω ξαναπεί ότι είμαι αισιόδοξος.
Πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα, έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Θα ήθελα και το πιστεύω πραγματικά ότι θα είναι μια διαφορετική χρονιά και για τη Μεσσηνία, η οποία Μεσσηνία έχει την τύχη μέσα σε όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, να είναι μια από τις λίγες πόλεις στην Ελλάδα που πραγματικά ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία. Και με τα μεγάλα έργα που έγιναν και βοήθησαν την Καλαμάτα, όπως είναι ο αυτοκινητόδρομος και ο περιμετρικός που όπου να είναι τελειώνει, αλλά και με τα έργα που γίνανε στην πόλη μας από αυτή τη δημοτική αρχή και την προηγούμενη θητεία, αλλά και αυτή. Και να θυμίσω να λειτουργήσω και λίγο σαν δημοτικός σύμβουλος και σαν στέλεχος της δημοτικής αρχής που διοικεί τώρα το Δήμο Καλαμάτας, ότι ειδικά τα τελευταία έργα που έγιναν και τα μεγάλα έργα που γίνονται στο Δήμο μας δεν έχουν επιβαρύνει τον Καλαματιανό ούτε με ένα ευρώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να διαβάσετε αύριο την ανάλυση του κ. Μπούχαλη στην εφημερίδα Σημερινή, που είναι πάντα εξαιρετική, εγώ να πω, και σε τεχνικό. Προσπαθούμε με απλά και κατανοητά παραδείγματα σε κάθε περιοχή να δείξουμε το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος αυτό, γιατί και το φόρο που θα πληρώσω κάθε άτομο. Πόσο θα πληρώσω και του λέτε πόσο θα πληρώσει. Έστω και αν είναι άσχημο αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή σας δύναμη. Εμείς τώρα στα άλλα θέματα. Πάνω από 2.000 είναι οι πινακίδες που έχουν κατευθυνθεί μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, αφού οι περισσότεροι πολίτες δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Πλέον τα οχήματα που βγαίνουν εκτός είναι παλαιά, καθώς αυτά του μεγαλύτερου κυβισμού, τα περισσότερα δηλαδή, είχαν σβηστεί από πέρυσι. Άρχεται είναι οι οδηγοί που δεν έχουν να πληρώσουν το ατέλειο κυκλοφορίας. Έτσι αναγκάζονται να καταθέσουν πινακίδες, με την εφορία της Μεσσηνίας να έχει συλλέξει για την ώρα περίπου 2.000, ενώ εκτιμάται ότι οι καταθέσεις θα φτάσουν τις 5.000. Ναι, συνεχίζεται και φέτος, όπως κάθε χρόνο, που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο συνωστισμός. Καθημερινώς έρχονται οι πολίτες και καταθέτουν πινακίδες, κυρίως σε παλιά αυτοκίνητα. Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί περίπου 2.000 πινακίδες. Να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει δυνατότητα και στα γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ΔΟΗ, που είναι στους Γαργαλιάνους, όπου υπήρχαν παλιά εφορίες, υπάρχουν γραφεία εξυπηρέτησης. Μπορούν, υπάρχει δυνατότητα να καταθέσουν και εκεί τις πινακίδες. Έτσι. Ναι, εκτιμάται ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα φτάσουμε ίσως και τις 5.000 πινακίδες. Αυτό που τονίζεται φυσικά στους πολίτες είναι να κάνουν υπομονή από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι. Ναι, υπάρχει μια ταλαιπωρία. Ζητάμε συγγνώμη από τους φορολογουμένους. Το προσωπικό έχει μειωθεί δραματικά και δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης, άμεσης εξυπηρέτησης. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τις τελευταίες μέρες ίσως απασχοληθούν περισσότερα άτομα για να μην υπάρχει έτσι, να μην είναι δηλαδή αυτή η διαδικασία χρονοβόρα. Υπενθυμίζω και πάλι ότι θα υπάρχει δυνατότητα να πάνε και στα κατατόπους γραφεία. Αυτοψία στο βιολογικό καθαρισμό της Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε σήμερα από αρμοδίους υπεύθυνους της ΔΕΙΑΚ. Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο εξελίσσεται το βασικό έργο που έχει πολύ μεγάλη αξία για τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, το έργο αναβάθμισης που πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2014. Αυτοψία στον βιολογικό καθαρισμό της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας πραγματοποιήθηκε σήμερα από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, Ανδρέα Καραγιάννη, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εκεί. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει θα αυξηθεί η δυναμικότητα του βιολογικού καθαρισμού προκειμένου να εξυπηρετεί 120.000 κατοίκους, θωρακίζοντας με τον τρόπο αυτό την πόλη της Καλαμάτας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει, το έργο αναμένεται καλώς σε χώρο των πραγμάτων και με τις καιρικές συνθήκες να βοηθούν σε αυτό να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2014. Είναι ένα έργο το οποίο είναι 4.179.000 χωρίς το ΦΠΑ, το οποίο τα 3.750 χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ποσό των 415.000 ευρώ δίνεται από τον προϋπολογισμό της ΔΕΙΑΚ, διότι δεν είναι επιλέξιμες όλες οι δαπάνες οι οποίες γίνονται στο χώρο αυτό. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται μέσα από το πρόγραμμα το ΔΕΠΗΝ από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η διαχειριστική αρχή είναι η προϊσταμένη αρχή που είναι στην Τρίπολη. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει. Βέβαια αυτό το έργο είχε υποβληθεί παλαιότερα. Είναι με ένα ειδικό καθεστώς που είναι μελέτη κατασκευή. Όπως καταλαβαίνετε, μετά την ανάδειξη που ήταν η Μεσόγειος η εταιρεία, μέσα από μια βαθμολογία η οποία έγινε σε σταδιακά της δημοπρασίας αυτής, μας έφερε όλες τις μελέτες τώρα, τις οποίες συνέκρινε η υπηρεσία μας, η ΔΕΙΑΚ, και έτσι λοιπόν το έργο ξεκίνησε και είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να σας δείξουμε την πορεία
του έργου που αφορά και θεμελιώσεις πάρα πολύ χαμηλές, όπως είναι αυτή εδώ πίσω μας. Περιλαμβάνει ένα χώρο αρκετά μεγάλο που θα είναι η υποδοχή των βαθρολιμάτων. Θα αλλάξει τελείως η ιστορία που υπήρχε μέχρι τώρα, θα γίνεται με πιο καλύτερο τρόπο, με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να βοηθήσουμε και το βιολογικό. Φιλοδοξούμε να τελειώσει τον Ιούνιο του 2014. Βέβαια, λόγω των καιρικών συνθήκων και της ιδιαιτερότητας του υπεδάφους που έχουμε εδώ πέρα, γιατί ως γνωστόν στους 80 πόντους είναι η στάθμη της θάλασσας εδώ, ίσως να έχουμε μια μικρή παράταση ενός δύο μηνών. Θεωρώ ότι θα είναι αρκετός αυτός ο χρόνος για να ολοκληρωθεί το έργο. Άρα πιστεύω ότι τον Αύγουστο θα είναι έτοιμο το έργο. Μιλάμε για 120.000 ισοδύναμους κατοίκους. Εντάξει, δηλαδή αυτό πιστεύω θα υπερκαλύψει όλη την πόλη της Καλαμάτας για την επόμενη 20ετία. Ξανά στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Θαυμασμού, η Αρχαία Μεσσίνη, με σημαντικά έργα να εξελίσσονται σε αυτό το χώρο. Όπως μάλιστα ανακοινώθηκε, πρόκειται να υποβληθεί πρόταση ως υποψήφια και μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Η Αρχαία Μεσσίνη, ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, έχει συμπεριληφθεί στον εθνικό κατάλογο που θα υποβληθεί στην UNESCO με σκοπό την ένταξή του στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αυτό πληροφόρησε χθες τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Αφορμή στάθηκε η εξέταση από πλευράς ΚΑΣ της μελέτης για τη στέγαση τμήματος του γυμνασίου, που μαζί με το στάδιο είναι από τα πιο εντυπωσιακά από άποψη διατήρησης οικοδομικά συγκροτήματα του αρχαιολογικού χώρου της Μεσσίνης και όχι μόνο. Η πρωτοποριακή μελέτη που αφορά στην κατασκευή στεγάστρου, το οποίο θα ανακαλεί χωρίς να μιμείται μέρος της στοάς του γυμνασίου όπως ήταν στην αρχαιότητα, πήρε χθες το πράσινο φως από τα μέλη του Συμβουλίου. Πρόκειται για την τμηματική στέγαση ανατολικής και βόρειας στοάς στη βόρειο-ανατολική γωνία του μνημείου, επέμβαση που αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου αναστηλωτικού έργου, το οποίο συντελείται τα τελευταία χρόνια στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσίνης. Το έργο που ξεκίνησε με πόρους από το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο και συνεχίστηκε στο τρίτο και το ΕΣΠΑ, αφορά μια ελαφρά μεταλλική κατασκευή, πλήρως εναρμονισμένη στον περιβάλλοντα χώρο, τόσο από αισθητική όσο και από αρχαιολογική άποψη. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πολυλειτουργικού χώρου που θα παρέχει προστασία στους θεατές, θα στεγαστεί μικρή έκθεση αρχιτεκτονικών μελών, ενώ θα αποκαθιστά τις αρχικές συνθήκες φωτός, όγκου και χαρακτήρα του μνημείου ως ημιυπαίθριου χώρου που ήταν στο ΕΣ. Πολύ νωρίτερα ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το Καλαματιανό Καρναβάλι 2014. Στις 28 του μήνα θα υπάρξει ένας μίνι αγώνας στην πόλη της Καλαμάτας, ενώ θα ακολουθήσουν και εκπλήξεις όπως αυτή της Παρασκευής ενός κέικ 50 μέτρων. Το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου θα έχουμε μια πρώτη καρναβαλική εκδήλωση, η οποία ξεκινάει με ένα μικρό αγώνα δρόμου από την πλατεία Όθωνος μέχρι την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Για τη γιορτή που θα ακολουθήσει, θα σας πει δύο λόγια μετά ο Χάρης. Εγώ θέλω να πω ότι το Καλαματιανό Καρναβάλι είναι μια υπόθεση που αφορά όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος ή άλλης ιδιότητας. Σας καλούμε να έρθετε, να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Εμείς, σαν Καρναβαλική Επιτροπή, σκεφτήκαμε ότι είναι οι μέρες που η πόλη μας θα έχει υψηλή επισκεψιμότητα και θεωρήσαμε καλό αυτό το γεγονός, σε εισαγωγικά με την καλή έννοια της λέξης, να το εκμεταλλευτούμε. Να μάθουν λοιπόν οι επισκέπτες της πόλης ότι μετά από 1,5 μήνα περίπου από τις γιορτές, για το καρναβάλι φέτος, να θυμίσω, θα ξεκινήσει 15 Φεβρουαρίου, θα έχουμε Καλαματιανό Καρναβάλι. Όποιος θέλει να λάβει μέρος στον αγώνα δρόμου, πρέπει να έρθει στα γραφεία της Καρναβαλικής Επιτροπής, τα οποία λειτουργούν καθημερινώς από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, στον πρώτον όροφο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, Αριστομένους 35, έτσι ώστε να δηλώσουν συμμετοχή εν γράφος, γιατί αλλιώς δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή τους, και να λάβουν περαιτέρω οδηγίες για το πώς θα συμμετάσχουν σε αυτό το δρόμενο. Να ευχαριστήσουμε τους συντελεστές οι οποίοι αφιλοκερδώς και εθελοντικά έρχονται να συνδράμουν αυτή την εκδήλωση. Είναι τα ΙΕΚ Ορίζων, η ομάδα των αρχιμαγείρων, είναι η Λέσχη Αρχιμαγείρων και είναι και οι μαθητές των σχολών ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα παρασκευάσουν ένα τεράστιο κέικ μήκους 50 μέτρων στην πλατεία, το οποίο μόλις θα κατασκευαστεί θα διατεθεί σε όλους τους παρευρισκόμενους στην πλατεία, όπως επίσης και κάποια ροφήματα προσφορά των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της πλατείας της πόλης μας. Σας καλώ και εγώ με την πλευρά μου να έρθετε να συμμετάσχετε, θα είναι μια γιορτή της πόλης. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε προσπάθεια που γίνεται και που υπάρχει όφελος φιλανθρωπικό, ό,τι αφορά δηλαδή τον συνάνθρωπό μας που αυτή τη στιγμή μαστίζεται πολύ περισσότερο. Η Καρναβαλική Επιτροπή από πέρυσι έχει αποδείξει το ενδιαφέρον τους για τους συνανθρώπους τους. Πραγματικά μας σκλαβώνει αυτό το ενδιαφέρον. Εύχομαι να είναι γεροί και πάντα να μας βοηθάνε και το 2014 το καρναβάλι να ξεπεράσει κάθε προσδοκία.
Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω όλους να συμμετάσχετε στην εκδήλωση αυτή. Διαβάστε στην σημερινή που κυκλοφορεί αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώς θα σφύριξε ξανά το τρένο στην Πελοπόννησο. Συνεχίζεται η κόντρα. Πετάει το γάντι ο Τατούλης, το σηκώνει ο Αγγελάκας. Συνέντευξη Γιάννης Πανούσης. Πρέπει η Δημάρ να συμπεριληφθεί στην κυβερνός αριστερά. Ο διοικητής του ΕΛΓΑ, Βασίλης Έξαρχος, μιλά στην σημερινή. Το ψάχνει ο ΕΛΓΑ για την ακαρπία. Επιβεβαίωση σημερινής από την Πασεγιές. Κατρακυλάει η ελαιοπαραγωγή, πλήγμα στην οικονομία. Ανάλυση. Τι θα πληρώσουμε με το νέο φόρο ακινήτων. Πίνακες, παραδείγματα. Περιφερειακή ενημέρωση. Κορινθία, Λακωνία, Αργολίδα, Αρκαδία. Σημερινή. Γιατί ό,τι δεν λέγεται, γράφεται. Αυτή την εβδομάδα στην σημερινή, ένα ένθετο έκπληξη. City. Κυκλοφορεί. Με 16 σελίδες για όλα σας πρέπει να γνωρίζετε για τις γιορτές στην Καλαμάτα. Με πολλά θέματα, προτάσεις και μια συνέντευξη έκπληξη της Ανίτα Σπάνια. Σημερινή και City. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί εκπομπή διάλογη με προσκεκλημένο τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μανώλη Αγγελάκα. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.